Προσπόβυρας. Πολύ ωραίο. Σου δείχνουν κάποια πράγματα, η αλήθεια είναι, βγαίνοντας από το μαιευτήριο, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκεις μόνος σου. Μόνη σου, κυρίως. Κυρίως οι μαμάδες, σπανιότερα οι μπαμπάδες ασχολούνται, ειδικά με τόσο μωρά, όταν τα παιδάκια είναι τόσο βρέφη. Εσύ φοβόσουν στο δικό σου γιο? Όχι, καθόλου. Δεν τον φοβήθηκα καθόλου. Όχι. Γενικώς δεν φοβάμαι εύκολα πράγματα, όμως δεν με φοβίζουν εύκολα καταστάσεις. Θεωρείς ότι ήσουν γεννημένη μητέρα, το ήθελες? Δεν ήμουν γεννημένη μητέρα. Δεν ήθελα μέχρι πριν γνωρίσω τον Μάρκο να κάνω παιδί. Ήμουν αποφασισμένη ότι δεν θα κάνω παιδί στη ζωή μου. Όλα μου τα ανέτρεψε ο Μάρκος. Και ευτυχώς για μένα που τον γνώρισα και έκανα το χάρι. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή μου από το παιδί μου. Αδερφάκι θα ήθελες να του κάνεις? Κοίτα να δεις, δεν του έκανα γιατί ήθελα να τον χορτάσω πάρα πολύ. Με το χάρι ίσως είναι το μόνο λάθος που είχε η Άντζελα στο βίντεο. Η σχέση μου δεν είναι σχεδόν ερωτική, είναι ερωτική. Οπότε ήθελα τόσο πολύ να τον έχω και να τον χορτάσω και είχα τέτοια αγάπη για αυτό το πλάσμα που νόμιζα ότι δεν θα μπορούσα να τη μοιραστώ έχοντας και ένα μωρό ακόμη. Γι' αυτό και δεν έκανα παιδί. Δεν ξέρω αν έκανα σωστά ή λάθος, γιατί τώρα πια έχω φύγει πολύ από αυτό, τώρα πια δεν θα κάνω παιδί άλλο. Ίσως οι μόνες στιγμές που το μετανιώνω που δεν έχω κάνει αδερφάκι στο χάρι είναι όταν μιλάω και επικοινωνώ με το δικό μου αδερφό, γιατί εγώ έχω έναν αδερφό. Ίσως μόνο τότε το μετανιώνω. Κατά τα άλλα τον λατρεύω και είναι ο κόσμος μου και η ζωή μου ολόκληρη αυτό το παιδί. Στο έχει ζητήσει? Στο έχει πει, στο έχει ζητήσει? Κοίτα, πολύ μικρούλης έλεγε, ρε μαμά, μήπως να κάνουμε τότε που δεν. Για παρέα, τώρα δεν θέλει καθόλου ούτε ο Χάρης. Γιατί τώρα... Είστε παρεούλα εσείς τώρα. Όχι, τώρα νιώθει ότι είναι ο αυτοκράτορας του κόσμου και σου λέει να χάσω την παντοκρατορία, δεν λέει τώρα. Ο Μάρκος στα 10. Ο Μάρκος θα ήθελε, αλλά γιατί να μην θέλει. Ο Μάρκος θα το κάνει. Θα το κάνω εγώ, θα το μεγαλώσω εγώ, θα ασχοληθώ εγώ και θα έχει και ένα παιδάκι ακόμη. Και εγώ το θέλω έτσι, να σου πω. Να κάνετε μια συμφωνία, ένα προσυμβόλαιο. Ότι θα κάνω εγώ δεύτερο παιδί, αλλά το μεγαλώσω.